Υποδεχόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ στο στούντιο τον κύριο Νίκο Σοφιανό, υποψήφιο για το Δήμο Αθηναίων με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Καλή σας μέρα, κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα και Δημοτικό Σύμβουλο. Και Δημοτικό Σύμβουλο, βέβαια, έτσι, ναι. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας είτε γράφοντας best και ενώ και το μήνυμά σας και αποστολή στο 19650. Αλλιώς υπάρχει το live24.gr, υπάρχουν και τα social media. Ας ξεκινήσουμε από το εξής. Είστε Δημοτικό Σύμβουλο Αθήνας με τη Λαϊκή Συσπήρωση από το 2010, σωστά. Ναι, ναι. Λοιπόν, συμπίπτει λοιπόν πάνω κάτω αυτό το διάστημα με τη δεκαετία της περιβόητης κρίσης, έτσι. Ποιες πιστεύετε ότι μέσα σε αυτό το διάστημα Της κρίσης, ναι. Ποιες είναι οι παθογένειες του Δήμου της Αθήνας, πιστεύετε, με βάση την εμπειρία σας, με αυτά που έχετε δει αυτή τη σχεδόν δεκαετία, και να τις πιάσουμε μετά μία-μία. Θα έλεγα ότι αυτά τα 9 χρόνια της κρίσης των μνημονίων, το βασικό πρόβλημα στο Δήμο της Αθήνας είναι ότι η κέντρο αριστερά, το Πασόκ που διοικούσε το Δήμο όλα αυτά τα χρόνια, προσαρμόστηκε πλήρως με 3 μνημονιακές κυβερνήσεις, υλοποίησε κατά γράμμα τις εντολές των μνημονίων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την συρρήκνωση των υπηρεσιών του Δήμου, όπου και αν το πιάσει, στο Δήμο της Αθήνας, στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς, στις παιδικές χαρές, το προσωπικό του Δήμου, με αποτέλεσμα μια σειρά λειτουργίες του Δήμου, όπως η καθαριότητα, ο ηλεκτροφωτισμός, το πράσινο, λειτουργίες απαραίτητες στην πιεσμένη καθημερινότητα των Αθηναίων, να έχουν μειωθεί και τις συνέπειες να τις βλέπουμε περπατώντας την πόλη και ζώντας πρώτα απ' όλα σε αυτή την πόλη, γιατί ζούμε σε αυτή την πόλη και δεχόμαστε τις συνέπειες. Και αυτό φυσικά πάντα σε συνδυασμό με την άγρια φορομπηχτική πολιτική του Δήμου, που ήρθε να συμπληρώσει την μείωση των πόρων, των οικονομικών πόρων που πρέπει να δίνει το κράτος με βάση το Σύνταγμα στους Δήμους, την μείωση των έργων, και πρακτικά όλα αυτά τα χρόνια είχαμε πάρα πολλά προγράμματα, εκατομμύρια που δόθηκαν σε προγράμματα τα οποία δεν άφησαν καμιά υποδομή στην πόλη, καμιά υποδομή που αφορά αυτή την πιεσμένη καθημερινότητα, την οποία τη συναντούμε όπου και αν περπατήσουμε στις γειτονιές της Αθήνας. Να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Στο κομμάτι της καθαριότητας, ας πούμε. Διάβασα κάπου, είχατε δώσει μια συνέντευξη, είχατε πει ότι το 2011 είχαμε 3.200 εργαζόμενους και έχουμε φτάσει 1.800. Και ταυτόχρονα έχουμε μια συρρήκνωση του μηχανολογικού. Είναι απαραίτητη υπηρεσία για να συντηρείται ο μεγάλος στόλος των απορριμματοφόρων του Δήμου της Αθήνας. Είχαμε την ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά αυτής της λειτουργίας. Έχουμε απουσία διεύθυνσης ανακύκλωσης στο Δήμο της Αθήνας, με αποτέλεσμα το σύστημα των μπλεκάδων να το διαχειρίζεται μια ιδιωτική εταιρεία, με συνέπειες και στο κόστος. Και όλα αυτά στην καθαριότητα στην Αθήνα συνδυάζονται με ένα υψηλότατο κόστος. Περίπου 100 εκατομμύρια το χρόνο είναι τα τέλη καθαριότητας που πληρώνουν οι Αθηναίοι. Τέλη τα οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένα για τους επαγγελματίες της πόλης, γιατί ξέρετε, στην πόλη μας έχουμε χιλιάδες επαγγελματίες οι οποίοι αναγκάζονται να καταθέτουν διμηνιαία μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ ένα υψηλότατο τέλος για την καθαριότητα, μαζί με το τέλος για τον ηλεκτροφωτισμό, μαζί με το τέλος ακινήτης περιουσίας, μαζί με τα τέλη για τους κοινόχρηστους τους χώρους. Δηλαδή είναι κυριολεκτικά για τους επαγγελματίες η πολιτική του Δήμου, η εισπρακτική, η φορεισπρακτική πολιτική του Δήμου τους έχει γονατίσει. Με αποκορύφωμα την χτεσινή συζήτηση που επιδιώξαμε και εμείς για να αλλάξει αυτό το παράλογο καθεστώς της προπληρωμής τελών για τα τραπεζοκαθίσματα. Δηλαδή ζητάνε από τους επαγγελματίες να πληρώσουν εφάπαξ τα λεφτά που πλήρωναν όλο το χρόνο, που παρά την πίεση που υπήρξε, η διοίκηση του Καμίνη, η Δημοτική Σύμβουλη της πλειοψηφίας, οι οποίοι περισσότεροι θα βρίσκονται με τον κύριο Γερουλάνο, ψήφισαν αυτό το παράλογο μέτρο που γονατίζει τους επαγγελματίες στην εστίαση, που τους αναγκάζει να προπληρώσουν δηλαδή όλο το τέλος, το ετήσιο, χωρίς τις δόσεις που είχαν το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα. Αυτό με τα τραπεζοκαθίσματα, μιας και το φέρατε εσείς στην κουβέντα, είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα τον κόσμο. Δηλαδή, όχι μόνο τα τραπεζοκαθίσματα, αλλά γενικότερα η κατάληψη, ας πούμε, του δημόσιου χώρου.
Είτε, είτε από τραπεζοκαθίσματα, είτε από μηχανάκια, αυτοκίνητα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι άλλο πράγμα η κατάληψη και άλλο πράγμα η λειτουργία των καταστημάτων εστίασης σε μια σειρά περιοχές που με βάση τις κανονιστικές που έχει ο Δήμος έχουν τη δυνατότητα να έχουν τραπεζοκαθίσματα. Ναι. Ξέρετε, εμείς επιμέναμε ιδιαίτερα σε μια σειρά περιοχές που έχουμε στην Αθήνα ιδιαίτερου φυσικού κάλους και της δυνατότητας να κάτσει ο Αθηναίος, να υπάρχουν δημοτικά περίπτερα για να ζωντανεύουν αυτές τις περιοχές. Γιατί εκεί που δεν υπάρχει, να το πω έτσι, μια παρουσία ενός κόσμου που κάθεται, η εγκληματικότητα, η παραβατικότητα, μια σειρά προβλήματα δυναμώνουν, μεγαλώνουν. Άλλο λοιπόν πράγμα είναι η κατάληψη του δημόσιου χώρου, η αντικοινωνική κατάληψη, και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις τις οποίες τις έχουμε στυλιτεύσει. Να σας πω, είναι στο ΕΣ το Κουκάκι, που καταλαμβάνονται από καταστήματα, από τραπεζοκαθίσματα. Είναι τα νάιλον παράνομα στην Αχαρνών. Είναι δηλαδή και θέματα τα οποία αφορούν την αντικοινωνική κατάληψη του δημόσιου χώρου, αλλά και το θέμα ότι τα καταστήματα εστίασης με τα τραπεζοκαθίσματά τους ζωντανεύουν τις πλατείες, ζωντανεύουν τα πάρκα, ζωντανεύουν τις γειτονιές και τα χρειαζόμαστε. Φυσικά, ναι, τα χρειαζόμαστε. Απλά αυτό που ρωτάει πολλοί κόσμος είναι ότι αν έχει, ας πούμε, κάποιος άδεια για να βγάλει 5 τραπέζια, λέω, ένα τυχαίο τέτοιο, γιατί βγάζει 10? Αυτό... Και τι σκοπεύει να κάνει ο κύριος Σοφιανός γι' αυτό? Αυτό, σας ξαναλέω, είναι παράβαση των δυνατοτήτων που έχει ο καταστηματάρχης. Αυτή πρέπει να την αντιμετωπίζεις. Άλλο πράγμα όμως είναι το να απαιτείς από έναν από ένα καταστηματάρχη, ας πούμε, σε μια πλατεία της Αθήνας, ήμουν στην πλατεία Πλητά, στη Βούβα του, η Καθαρά Δευτέρα. Όλοι οι καταστηματάρχες λέγανε αυτό, ότι δεν μπορείς να με αναγκάσεις εμένα να προπληρώσω, να μου στερείς τη δυνατότητα να με δώσεις αυτά που θα εισπράξω το καλοκαίρι, γιατί τότε θα λειτουργήσουν τα τραπεζοκαθίσματα, να μου τα ζητάς εμένα από το Μάρτιο, και τώρα κάτω από την πίεση δώσαν μια παράταση 3 μηνών, αλλά όχι το προηγούμενο καθεστώς. Όσον αφορά τα μηχανάκια, να σας πω ότι απουσιάζουν χώροι στάθμευσης για μηχανάκια στην Αθήνα. Απουσιάζουν. Και αυτό και σε συνδυασμό με το απαράδεκτο καθεστώς της ελεγχόμενης στάθμευσης και των ζωνών ελεγχόμενης στάθμευσης στην Αθήνα, δημιουργεί ένα πρόβλημα να μην έχει ο άλλος που να βάλει το μηχανάκι, να το παρκάρει. Εγώ προσωπικά έχω κλήσεις για παρκάρισμα στη λεγόμενη μπλε ζώνη. Και όχι μέσα στην πλεζόνη, ενδιάμεσα από τις δύο ζώνες. Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά και ακόμη περισσότερα αναλυτικά στη συνέχεια. Συνεχίζετε εσείς να στέλνετε τις ερωτήσεις σας για τον κύριο Σοφιανό. Αγγίξατε ευαίσθητο θέμα με το πάρκινγκ, με τα μηχανάκια. Έρχονται μηνύματα και ρωτάει ο κόσμος, ωραία, και τι θα κάνουμε, πώς θα βολευτούν τα μηχανάκια. Όταν λέτε ότι το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης, ας πούμε, ότι είναι κατακριτέο κατά τη γνώμη σας. Και τι να κάνουμε? Κατά τη γνώμη μας πρέπει να καταργηθεί το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, γιατί δεν είναι ελεγχόμενη, είναι σύστημα πληρωμένης στάθμευσης. Δηλαδή ο Δήμος Αθήνας υπολογίζει να εισπράττει 20 εκατομμύρια το χρόνο από την ελεγχόμενη στάθμευση. Από τις κάρτες γύρω στα 3,5 εκατομμύρια, 80.000 από τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι πληρώνουν για να παρκάρουν στο δρόμο που μένουν, και γύρω στα 17 εκατομμύρια από κλήσεις. Πού θα πάει αυτή η δουλειά? Δηλαδή το να κυνηγήσουμε, το να εισπράξουμε από ένα εισόδημα το οποίο έχει πιεστεί, το οποίο έχει λαϊλατηθεί όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι λύση. Ένα μέτρο που εφαρμόσαμε, λέω εφαρμόσαμε σαν κόμμα που έχουμε την ευθύνη στη διοίκηση του Δήμου της Πάτρας, είναι να καταργηθεί η ελεγχόμενη στάθμευση και στο εμπορικό κέντρο της πόλης, αξιοποιώντας την υποδομή που υπήρχε για την ελεγχόμενη από τους προηγούμενους, να μπει ένα τέλος 30 λεπτών για την μία ώρα και 50 λεπτά για τις 3 ώρες. Ανθρώπινο, με μια έννοια, έτσι. Ναι. Συμβολικό. Δυνατό, συμβολικό. Εδώ στην Αθήνα είμαστε στο 1 ευρώ την ώρα και στα 5 ευρώ τις 3 ώρες, τα οποία δεν είναι, δεν παίρνεις 3 κάρτες των 3 ευρώ, γιατί πολλοί το κάνουν και πληρώνουν το λογαριασμό μετά με τις κλήσεις. Έτσι. Αυτά τα ποσά είναι δύσκολα να τα σηκώσει η τσέπη του Αθηναίου. Έτσι, και όσοι λένε, γιατί το ακούμε συχνά να μας λένε, σιγά τώρα τι είναι 5 ευρώ. 5 ευρώ είναι 5 ευρώ για ένα εισόδημα των 200, των 300, των 500 ευρώ. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά, είναι και πολλά άλλα μαζί που έρχονται να προσθεθούν
με αποτέλεσμα να πιέζεται ένα ήδη μειωμένο εισόδημα, γιατί μιλάμε για συντάξεις που έχουν σφαγιαστεί, μιλάμε για μισθούς οι οποίοι έχουν μειωθεί σε μεγάλο ποσό, μιλάμε για έναν στους δύο πλέον που δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις, με μερική απασχόληση, με part-time, με μπλοκάκι. Άρα όλα αυτά τα προβλήματα τα οικονομικά ακουμπάν τον κόσμο που ζει στην Αθήνα, γιατί στην Αθήνα είμαστε η φτώχεια, η ανέχεια, η ενεργειακή φτώχεια είναι πάνω από το μεσόωρο. Αν στην Ελλάδα λέμε ότι έχουμε έναν στους 3-33% να ζει στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας, στην Αθήνα αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο, παίρνοντας υπόψη ότι το 25% των κατοίκων της, το 23% για την ακρίβεια, είναι μετανάστες. Δεύτερης, τρίτης γενιάς και πρώτης φυσικά. Μάλιστα, και το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα που αφορά πολύ τον κόσμο. Θα το συζητήσουμε αναλυτικά αμέσως μετά το σύντομο διαλυματάκι που θα έχει. Ωραία, και τα τραπεζικοαθήματα και τα μηχανάκια στελνικά. Ποιος ο κύριος υποψήφιος από πλατεία Βάθης έχει περάσει καθόλου? Είναι τα γραφεία μας του Παλαιολόγου, πέστε του κύριου. Οπότε περνάτε συχνά. Αν ξέρει που είναι η Παλαιολόγου, είναι ακριβώς από κάτω από την πλατεία Βάθης. Κάποιος άλλος μας στέλνει καταρχήν πού μένει, να μας πει ο κύριος Δημαρχός. Όχι Αθήνα γενικά, γιατί αυτό είναι το παράπονο πολλών ακρότων. Αθήνα πού λέει, κανένα ψυχικό. Θέλει κάποιος. Ναι, στα Άνω Πατήσια, στην αλυσίδα. Άρα είστε... 4, σε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας του 69. Μάλιστα. Τέλεια. Με τον κύριο... 70 τετραγωνικών. Με τον κύριο Σαφιανό λοιπόν εδώ, τον υποψήφιο για τον Δήμο Αθηναίων, με τη λαϊκή συσπήρωση. Πριν το διάλειμμα θίξατε το μεταναστευτικό. Είπατε ότι το 23% πια του πληθυσμού της Αθήνας είναι μετανάστες. Ναι, με βάση την απογραφή του 2011. Ωραία, η θέση... Μιλάμε δηλαδή για κατοίκους της Αθήνας, δεν μιλάμε για, για τους εγκλωβισμένους πρόσφυγες, που σαν αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας παραμένουν εγκλωβισμένοι στη χώρα μας, και ένα κομμάτι αυτών σημαντικό μένει στην Αθήνα. Μάλιστα. Μάλιστα, με βάση τις χτεσινές εξελίξεις, περίπου 200 πρόσφυγες που βρίσκονται, που έχουν πάρει το καθεστώς του πρόσφυγα και βρίσκονται σε διαμερίσματα της ΥΠΑ της Αρμοστίας, θα τους διώξουν από τα διαμερίσματα και είναι πιθανόν να έχουμε πάλι προβλήματα που είχαμε το 2016 σε πλατείες, σε πάρκα της Αθήνας, κόσμος να μένει στο δρόμο. Okay. Η θέση δική σας λοιπόν ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων του προσφυγικού ζητήματος γενικότερα στο Δήμο της Αθήνας, γιατί είναι κάτι που αφορά πολύ κόσμο και ρωτάει πολλοί κόσμος. Ναι, το ξεχώρισα γιατί έχει σημασία να το ξεχωρίσουμε. Οι μετανάστες είναι μέρος του πληθυσμού στην Αθήνα. Τα δημοτικά σχολεία της Αθήνας διατηρούνται στον αριθμό τους επειδή έχουν μεταναστόπουλα. Αν φύγουν τα μεταναστόπουλα, τα μισά δημοτικά σχολεία της Αθήνας κλείνουν. Μήπως είναι λίγο υπερβολή αυτό? Καθόλου υπερβολή δεν είναι. Στο πρώτο διαμέρισμα, στο έκτο διαμέρισμα, στο πέμπτο διαμέρισμα, εγώ να σας πω, στο δημοτικό σχολείο της κόρης μου, στο 24ο δημοτικό, στην τάξη της, στην έκτη, στα 20 παιδιά, τα 15 είναι μεταναστόπουλα. Και μιλάω για τα Άνω Πατήσια. Θέλω να πω δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα αυτό το κομμάτι του πληθυσμού της Αθήνας είναι Αθηναίοι. Είναι μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς και πρώτης φυσικά. Εμείς στο ψηφοδέλτιό μας έχουμε περίπου 7 μεταναστόπουλα δεύτερης γενιάς υποψήφιους δημοτικούς και διαμερισματικούς συμβούλους, γιατί είναι κομμάτι της πόλης και πρέπει να εκπροσωπείται, γιατί πληρώνεις αυτή την πόλη, ζεις αυτή την πόλη. Όσον αφορά τώρα το πρόβλημα που δημιουργείται από τον εγκλωβισμό των χιλιάδων προσφύγων, λέμε πρώτον, είναι απαράδεκτες οι συνθήκες του να καταλαμβάνονται δημόσια κτίρια από διάφορους αλληλέγγυους και να παίζουν παιχνίδι στις πλάτες προσφύγων. Άρα είμαστε αντίθετοι σε αυτές τις καταλήψεις που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα, και θεωρούμε ότι πρέπει να αδειάσουν αυτοί οι χώροι και ο κόσμος αυτός που ζει σε αυτές τις άθλιες συνθήκες να πάει σε διαμερίσματα με το πρόγραμμα της ΥΠΑ της Αρμοστίας και να του δοθεί δυνατότητα να φύγει από τη χώρα όπως θέλει να φύγει. Δεύτερον, θεωρούμε ότι η κατάσταση στον Ελαιώνα με την προσωρινή δομή που δημιουργήθηκε το 2015 το καλοκαίρι δεν μπορεί να συνεχίζεται. Πρέπει να κλείσει αυτή η δομή. Ανανεώνεται κάθε χρόνο από το 2015 μέχρι το 2020, γιατί πρόσφατα πέρασε νέα ανανέωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι να ζουν σε κοντέινερ πάνω από 2 χρόνια. Πρέπει να πάρουν την ευθύνη τους αυτοί που υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία, αυτοί που εγκλωβίζουν αυτόν τον κόσμο,
αυτοί που ουσιαστικά σπρώχνουν αυτόν τον κόσμο στα κυκλώματα της παράνομης διαφυγής από την Αθήνα προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί συνεχίζεται αυτό το κύκλωμα, έτσι, να δώσουν τη δυνατότητα σε αυτόν τον κόσμο να ταξιδέψει. Το ένα άλλο ζήτημα για το οποίο στέλνουν, έρχονται πολλά μηνύματα από τους ακράτες, είναι το ζήτημα της περιβόητης ασφάλειας στο κέντρο, ναι, της πόλης. Ότι υπάρχουν πια περιοχές της Αθήνας, του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας, που μετά από κάποια ώρα σκιάζεσαι να περάσεις. Και μιλάμε και για περιοχές, ναι, σαν τα Εξάρχεια. Υπάρχει μια διαβάθμιση στην παραβατικότητα και στην εγκληματικότητα. Έτσι, υπάρχουν τα συνεργεία τα οποία δουλεύουν και κλέβουν στον χώρο του ιστορικού κέντρου. Υπάρχουν τα κυκλώματα γύρω από τη διακίνηση στην εμπορία των ναρκωτικών. Υπάρχουν μια σειρά άλλες μαφίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της νύχτας. Μην τα βάζουμε όλα μαζί. Mm-hmm. Έτσι, στα Εξάρχεια υπάρχει ένας συνδυασμός προβλημάτων. Όσον αφορά το Δήμο, γιατί ξέρετε, στις δημοτικές εκλογές ψηφίζουμε για δήμαρχο, όχι για σερίφη, ούτε για υπουργό δημοσίας τάξης. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της αστυνομίας να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα. Να συλλάβει δηλαδή και να χτυπήσει τα κυκλώματα. Είναι δουλειά τους. Πρέπει να την κάνουν αυτή τη δουλειά. Δουλειά τους δεν είναι να αντιμετωπίζουν με χημικά τους διαδηλωτές. Έτσι, είναι να αντιμετωπίζουν την εγκληματικότητα. Άρα λοιπόν καταστολή στην εγκληματικότητα. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα έχει να κάνει και με την απουσία του Δήμου από μια σειρά τέτοιες περιοχές. Τα Εξάρχεια πραγματικά ο Δήμος τα έχει παρατήσει. Έχει παρατήσει το Λόφο του Στρέφη, έχει παρατήσει την πλατεία, έχει παρατήσει τους γυροδρόμους. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες γειτονιές, λέω, η εγκατάλειψη από πλευράς υπηρεσιών του Δήμου. Όμως δεν μπορούμε ουσιαστικά στο όνομα της εγκληματικότητας να αλλάζουμε, να το πω έτσι, την ατζέντα. Έτσι, δηλαδή να μετατοπίζουμε την κουβέντα και να ακούμε διάφορες για κοινά συνεργεία, λέει, της Δημοτικής Αστυνομίας με την... Η Δημοτική Αστυνομία, αν σταματήσει να κάνει αυτό που κάνει κατά κύριο λόγο, κατά κύρια εργασία, δηλαδή να κόβει κλήσεις στην ελεγχόμενη στάθμευση και οδηγηθεί στην παρουσία της σε μια σειρά χώρους, μιλώντας για τη φύλαξη του δημοτικού χώρου, ή για την αντιμετώπιση της αντικοινωνικής στάθμευσης, γιατί υπάρχει και τέτοια στάθμευση, δίπλο παρκάρισμα, παρκάρισμα πάνω στις ζώνες αναπήρων. Αν έχεις μια τέτοια αλλαγή προσανατολισμού της Δημοτικής Αστυνομίας, μπορείς να βελτιώσεις μια σειρά προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία πραγματικά είναι προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Άρα ένας κάτοικος των Εξαρχείων, ας πούμε, τώρα θα μπορούσε να ρωτήσει. Η πρόταση λοιπόν του κυρίου Σοφιανού για τη λαϊκή συσπήρωση, ή ένα κομμάτι αυτής της πρότασης, ώστε να αντιστραφεί κάπως η κατάσταση η δύσκολη στα Εξάρχεια, είναι, ας πούμε, η αλλαγή του ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας σε κάποιο βαθμό. Όχι, όχι. Η αντιμετώπιση στα Εξάρχεια είναι υπόθεση αστυνομίας. Η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να ενισχύσει με την παρουσία της την φύλαξη των δημοτικών χώρων. Πριν από μια εβδομάδα είχαμε την επιχείρηση αστυνομίας στην Αραχώβηση, μια κατάληψη η οποία είναι σε αυτό το σύστημα των καταλήψεων στο οποίο σας ανέφερα. Mm-hmm. Εκεί δρούσαν κυκλώματα και ναρκωτικών και κλοπών και μια σειρά άλλων λειτουργιών. Εμείς, ξέρετε, δεν έχουμε κανένα κόμπλεξ να μιλήσουμε για την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα. Ο Στάθης Οδρογώσης, συνεργαζόμενος μαζί μας, Δημοτικός Σύμβουλος, είχε καταγγείλει πριν από ένα μήνα στο Δημοτικό Συμβούλιο επιθέσεις που γίνονται σε συγκεκριμένους δρόμους στα Εξάρχεια. Επιθέσεις για κλοπή, με κίνδυνο και ζωής. Τα λέω αυτά γιατί πρέπει να φύγουμε από μια λάθος εικόνα. Η εγκληματικότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την καταστολή και αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας. Δεν είναι δουλειά του Δήμου αυτή. Ο Δήμος, η δουλειά του είναι να έχει παρουσία στο Λόφο του Στρέφη. Παρουσία με ποιο τρόπο, ας πούμε, θα μπορούσε να σας πω. Πρώτα απ' όλα να δημιουργήσει όρους για να έρθει κόσμο στο Λόφο του Στρέφη. Δηλαδή να δούμε την παιδική χαρά, να δούμε το πράσινο, να δούμε ένα δημοτικό περίπτερο, το οποίο θα μπορεί με συμβατές τιμές, γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα. Έχετε δει σε μια σειρά, δεν θέλω να ονομάσω εταιρείες, με φτηνό καφέ, πόσα άτομα τρίτης ηλικίας μαζεύονται για να πιούν τον καφέ τους με ένα ευρώ ή ενάμιση, γιατί δεν μπορούν να δώσουν τρία και τέσσερα. Έτσι, είναι πράγματα τα οποία τα ζούμε. Γιατί εμείς ζούμε την καθημερινότητα στην Αθήνα, γιατί είμαστε μέρος αυτής της καθημερινότητας.
Από αυτή την πλευρά λοιπόν λέμε ότι υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούν να πάρθουν και να βελτιώσουν μια δύσκολη πιεσμένη καθημερινότητα του Αθηναίου από την πλευρά του Δήμου και της λειτουργίας του Δήμου. Τώρα, αν θέλουμε να λέμε ιστορίες και να κάνουμε εκθέσεις ιδεών και να μιλάμε για οράματα τώρα, αυτά είναι, τι να σας πω, θα ξεχαστούν την επόμενη μέρα των εκλογών και θα κοιτάμε πάλι τους δρόμους οι οποίοι είναι γεμάτοι με λακκούβες, θα κοιτάμε τα πεζοδρόμια, γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αν δεν στηρίξεις τους χιλιάδες εργαζόμενους του Δήμου που δίνουν μάχη καθημερινά για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Αν δεν αντιμετωπίσεις ιδιωτικοποίηση λειτουργιών του Δήμου, γιατί μιλάμε για τον ηλεκτροφωτισμό, αλλά ουσιαστικά αυτή η διοίκηση της κεντροαριστεράς επιχείρησε να ιδιωτικοποιήσει τις σημαντικότερες λειτουργίες του ηλεκτροφωτισμού. Το ίδιο συμβαίνει με τις εργολαβίες που γίνονται στην πόλη, οι οποίες είναι μια κατάσταση για να γίνει το παραμικρό έργο, επειδή ο Δήμος δεν έχει τεχνικά συνεργεία, δεν μπορεί να κάνει αυτεπιστασία, πάει σε εργολαβίες. Οι εργολαβίες τρώνε χρόνο, γίνονται προσφυγές και μετά από 4 χρόνια παραλαμβάνεις ένα έργο το οποίο συντήρησε, ξέρω εγώ, κάποιων σχολείων, το οποίο θα μπορούσε να γίνει με τεχνικά συνεργεία σε 2 και σε 3 μήνες. Ένα από τα ζητήματα, προσπαθούμε τώρα να γκρουπάρουμε τις ερωτήσεις που στέλνει ο κόσμος, να προλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες. Ένα από τα ζητήματα είναι τι μέρημνα προτείνετε εσείς ότι μπορεί να πάρει ο Δήμος για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης και των τοξικοεξαρτημένων. Κοιτάξτε, το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να δούμε είναι πρώτα απ' όλα να δυναμώσει η πρόληψη. Ξέρετε, ο Δήμος Αθήνας έχει 7 κέντρα πρόληψης, τα οποία ουσιαστικά τα υπολειτουργεί, χρηματοδοτήθηκαν με μόλις 100.000 ευρώ την προηγούμενη χρονιά και έχει από 3 επιστήμονες το κάθε ένα από αυτά. Με αποτέλεσμα να μην γίνονται προγράμματα. Εμείς, μιλώντας για τα ναρκωτικά, θεωρούμε ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη πολιτική στην πρόληψη, στην θεραπεία για απεξάρτηση, στην επανένταξη αυτών που δίνουν τη μάχη και ταυτόχρονα, μαζί με αυτά τα τρία, στην αντιμετώπιση των τοξικοεξαρτημένων συνανθρώπων μας, οι οποίοι βρίσκονται κυριολεκτικά στην εξάρτηση από τις ουσίες. Δεν είναι λύση αυτό που προβάλλουν οι υποψήφοι των άλλων κομμάτων, οι λεγόμενοι χώροι εποπτευόμενης χρήσης. Δεν είναι λύση. Όχι μόνο δεν είναι λύση, αλλά υπονομεύει την πρόληψη, υπονομεύει την προσπάθεια η οποία είναι δύσκολη, είναι βασανιστική, να μπει ο εξαρτημένος σε διαδικασία θεραπείας απεξάρτησης, την υπονομεύει, την τελειώνει και φυσικά νομιμοποιεί την πιάτσα και το εμπόριο και τη διακίνηση των ναρκωτικών. Ήδη 14 σύλλογοι φορείς στην Αθήνα έχουν αντιδράσει σε αυτό το μέτρο. Εμείς έχουμε δηλώσει ότι θα δώσουμε μάχη να μην περάσει αυτό το μέτρο στις γειτονιές της πόλης. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με τα ναρκωτικά. Δεν μπορεί να μην γίνονται προγράμματα στήριξης αυτού του κόσμου. Ένα πρόγραμμα street work 700.000 από την περιφέρεια, το Δήμο της Αθήνας και Θεά και Οκανά, ψηφίστηκε το 2016 και εφαρμόστηκε, μπήκε σε εφαρμογή στο τέλος του 2018. Την ίδια ώρα λοιπόν που έχουν εγκαταλείψει την πρόληψη, που έχουν εγκαταλείψει την καταστολή των κυκλωμάτων και της μαφίας των ναρκωτικών, που έχουν ουσιαστικά αφήσει λειτουργίες στήριξης του χρήστη, όχι για να παραμένει στη χρήση, στην εξάρτηση SAE, αλλά για να μπει σε μια πορεία απεξάρτησης, την ίδια ώρα μιλάνε για την νομιμοποίηση ουσιαστικά των ναρκωτικών με αυτούς τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης. Ταυτόχρονα τρέχουν τα προγράμματα μεθαδόνης στα νοσοκομεία, τα οποία είναι αναποτελεσματικά και τα οποία δεν λειτουργούν με βάση τα επιστημονικά στάνταρ τα οποία είχε αυτό το πρόγραμμα όταν ψηφίστηκε. Δηλαδή, ουσιαστικά, επισκέφτηκα πρόσφατα τη μονάδα στο ΕΛΠΗΣ, στο Δημοτικό Νοσοκομείο, πάνω από 200 χρήστες που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, ουσιαστικά παίρνουν τη δόση τους και φεύγουν. Δεν γίνονται οι εξετάσεις αίματος, ούρων που πρέπει να γίνονται κατά άτομο για να δουν την πορεία απεξάρτησης, γιατί υποτίθεται η μεθαδόνη, το πρόγραμμα αυτό σαν υποκατάστατο είναι για να απεξαρτηθεί ο χρήστης από την ηρωίνη. Και δημιουργήθηκε μια δεύτερη παράνομη αγορά μεθαδόνης,
γύρω από τις αγορές που υπάρχουν. Απέναντι λοιπόν σε αυτήν την πολιτική, η οποία ουσιαστικά διαχειρίζεται το πρόβλημα των ναρκωτικών και εθίζει σε μια λογική νομιμοποίησης, γιατί το έχουμε και αυτό το φρούτο της νομιμοποίησης των ουσιών, εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με βασικό σύμβουλο του Δήμου, το ΚΕΘΕΑ, τις θεραπευτικές κοινότητες, τους εργαζόμενους στον ΟΚΑΝΑ. Αδιαφορεί ο Δήμος Αθήνας για αυτή την προσπάθεια που γίνεται με τα στεγνά προγράμματα. Είναι έως και εχθρικός σε αυτή την προσπάθεια και θεωρούμε ότι με μια διευρυμένη προγραμματική συμφωνία με το ΚΕΘΕΑ, με το 18 Άνω, με τους εργαζόμενους του ΟΚΑΝΑ, με την ενεργοποίηση των 7 κέντρων πρόληψης που έχει ο Δήμος, μπορούμε πραγματικά να διαμορφώσουμε όρους αντίστασης σε αυτό το πρόβλημα και πιέζοντας την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της όσον αφορά τα κυκλώματα και την διακίνηση και την εμπορία των ναρκωτικών. Αυτά τα 7 κέντρα πρόληψης που λέτε, γιατί είναι προβληματική η λειτουργία τους μέχρι τώρα? Γιατί όταν σας λέω σε κάθε διαμέρισμα της Αθήνας έχει πληθυσμό 100 ή πάνω από 100.000 κατοίκους. Όταν ένα κέντρο πρόληψης με 3 εργαζόμενους πάει να κάνει πρόληψη, πού θα πάει, πού θα πρωτοπάει? Ας σκεφτούμε όσοι μας ακούν και έχουν παιδιά σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια της Αθήνας, αν είδαν κάποιο πρόγραμμα πρόληψης για τις ουσίες στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο που πάνε τα παιδιά τους. Δεν το έχουν δει. Και είναι λογικό να μην το δουν, γιατί να πρωτοπρολάβει ο άλλος να κάνει. Οπότε ένα κομμάτι της πρότασής σας είναι να αυξηθεί το προσωπικό που είναι σε αυτές τις υπηρεσίες. Αν θέλουμε να μιλάμε για πρόληψη, σημαίνει ότι σε προγράμματα πρόληψης θα πρέπει να εκτελούνται σε κάθε δημοτικό σχολείο της Αθήνας, σε κάθε σχολικό συγκρότημα της Αθήνας, και αυτή η δουλειά θα πρέπει να γίνει συνδυασμένη με τα δεκάδες αθλητικά σωματεία της πόλης, με συνδυασμένες πρωτοβουλίες οι οποίες και ενημερώνουν αλλά και δημιουργούν ερεθίσματα στους νέους ανθρώπους και να πληροφορηθούν αλλά και ένα πρότυπο, να το πω έτσι, στάσεις απέναντι στη ζωή, η οποία μπορεί να του δώσει εφόδια να σταθεί απέναντι στο πρόβλημα των ναρκωτικών, μιλώντας πάντα για την πρόληψη, αξιοποιώντας το γεγονός ότι στην Ελλάδα είμαστε η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό χρήσης των λεγόμενων μαλακών, που δεν είναι μαλακά, μιλώντας για το χασίς, στους μαθητικούς πληθυσμούς. Εκτός αέρα θίξαμε το ζήτημα των άστεγων, ας το αναλύσουμε και εντός αέρα. Ποια είναι η πρόταση η δική σας για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των άστεγων, επειδή το ρωτάει και κόσμος? Υποδομές έχει ο Δήμος της Αθήνας, έχει και ξενώνα, αλλά δεν είναι εύκολο να φύγει ο άστεγος από τη σταδίου, από το σημείο το οποίο έχει επιλέξει. Χρειάζεται προσέγγιση ατομική, χρειάζεται προσέγγιση και επιστημονική στήριξη. Είναι πολλά τα προβλήματα γύρω από έναν άστεγο, δεν τσουβαλιάζεται. Υπάρχει ο άστεγος χρήστης, υπάρχει ο άστεγος ο οποίος έχει προβλήματα υγείας, υπάρχει ο άστεγος ο οποίος έχει ψυχολογικά προβλήματα. Θέλει λοιπόν μια τέτοια αντιμετώπιση και φυσικά αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν όλη αυτή η δουλειά ουσιαστικά έχει αποδοθεί σε διάφορες ΜΚΟ, γιατί ξέρετε, στο Δήμο της Αθήνας γίνεται ένα τρελό πάρτι από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και από διάφορα τέτοια ομάδες που έχουν εμφανιστεί και κυριολεκτικά υποβαθμίζουν δομές και υπηρεσίες που έχει ο Δήμος, που μπορούν με πιο σοβαρό, συνεχή, επιστημονικό τρόπο να το αντιμετωπίσουν. Δεν είναι από τα θέματα, να το πω έτσι, που λες θα καθαρίσουμε αυτό, θα καθαρίσουμε εκείνο. Είναι μια δύσκολη, μια βασανιστική προσπάθεια, η οποία όμως πρέπει να γίνει, γιατί δεν μπορούμε να παραιτηθούμε. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Πρέπει να φύγουν οι άστεγοι από τη σταδίου, όχι γιατί μας χαλάνε τη μόστρα το βράδυ, αλλά γιατί δεν είναι, πώς να το πω, έχεις τη δυνατότητα σαν Δήμος να στεγάσεις προσωρινά και όχι γκετοποιώντας. Γιατί το βασικό πρόβλημα είναι ότι ο άλλος δεν έχει δουλειά, είναι ότι ο άλλος δεν έχει εισόδημα, είναι ότι ο άλλος είναι ανασφάλιστος. Και αυτό έχει μια αξία και για τους χρήστες. Μια πρόσφατη μελέτη στους χρήστες της Αθήνας έδειξε ότι εκτινάχθηκαν τα τελευταία 4 χρόνια, που συμβαίνει να είναι και χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, και οι ανασφάλιστοι χρήστες, και οι άνεργοι χρήστες και οι άστεγοι χρήστες.
Λοιπόν, μια τέτοια πολιτική ο Δήμος μπορεί να την κάνει, γιατί έχει δομές, έχει τον ΚΙΑΔΑ, το κέντρο υποδοχής αστέγων, έχει ένα επιστημονικό δυναμικό, έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει τη μάχη αυτή όλα αυτά τα χρόνια στην Αθήνα και μπορούν να έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα στην προσπάθεια να αμβληθούν αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα. Επιτροχάδιν, για να προλάβουμε, γιατί έχει πάει 9:56, η θέση δική σας στο ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Λοιπόν, αν μιλάμε για επαγγελματική δραστηριότητα, πρέπει να φορολογηθεί σαν επαγγελματική δραστηριότητα. Άρα, οι κατοικίες που μπαίνουν στη βραχυχρόνια μίσθωση πρέπει να πληρώνουν τέλος επαγγελματικής στέγης και όχι κατοικίας. Αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Είναι 5 ευρώ η διαφορά. Ακόμη και για κάποιον που έχει ένα σπίτι, ας πούμε. Ακούστε, για... στην Αθήνα η πλατφόρμα ελέγχεται πάνω από 55% από επιχειρηματίες του χώρου. Από κεφάλαια τα οποία ουσιαστικά επενδύονται σε αυτό. Πρώτο λοιπόν αυτό, επαγγελματική στέγη, η κατοικία η οποία οδηγείται στην πλατφόρμα, και τέλος παρεπιδημούντων, δηλαδή το τέλος που πρέπει να πληρώνουν και οι ξενοδόχοι, άλλο αν δεν το πληρώνουν, ώστε να αποτραπεί και να είναι πιο, να έχει συμφέρον, για παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης μιας κατοικίας να την πάει στη μακροχρόνια από τη βραχυχρόνια. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα λέμε φιλολογίες και θεωρίες για τη βραχυχρόνια μίσθωση και στο τέλος θα ελεγχθεί πλήρως όχι μόνο το κουκάκι, που έχει ήδη ελεγχθεί σε σημαντικό βαθμό, και τα εξάρχεια, αλλά και άλλες γειτονιές της πόλης μας από αυτήν την εξέλιξη, η οποία μπορεί να κάνει τον κύκλο της και να φύγει, αλλά μέχρι να φύγει θα έχει εκτοπίσει κόσμο, φοιτητές, νέους ανθρώπους, νέα ζευγάρια που δεν έχουν κατοικία, που ψάχνουν να βρουν και δεν βρίσκουν. Μάλιστα. Δεν έχουμε προλάβει να μεταφέρουμε όλες σας τις ερωτήσεις στον κύριο Σοφιανό, αλλά είναι τόσες πολλές που δεν θα τα καταφέρναμε ούτως ή άλλως. Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη, κύριε Σοφιανέ. Εγώ ευχαριστώ και ελπίζω να πιάσε τόπο κάπου, να προβληματίσαμε έναν κόσμο, να επιλέξει τη λαϊκή συσπήρωση στις δημοτικές εκλογές και στην περιφέρεια. Καλή δύναμη μέχρι τις εκλογές. Γεια σας.